Και ήδη περάσαμε πολύ απότομα, θα έλεγα, στον μεγάλο τελικό με την ελληνική συμμετοχή. Τους παγκόσμιους περσινούς πρωταθλητές στην Κορέα, τους αδερφούς Κόνσολα, τον Γιάνναρο και τον Μαγδανή. Σκιφ ελαφρών βαρών. Ανδρών. Το οποίο ανδρών, θα ξαναθυμίσουμε ότι είναι σε 72,5 κιλά το μεγαλύτερο όριο και σε 70 το μέσο όρος. Στην πρώτη διαδρομή η Ελλάδα, στην δεύτερη η Γερμανία, στην τρίτη η Ιταλία, στην τέταρτη η Κίνα, στην πέμπτη η Δανία και στην έκτη η Ολλανδία. Και έφυγε η κούρσα. Η ελληνική ομάδα είναι στην πρώτη διαδρομή. Καλή εκκίνηση κάνουν οι Ολλανδοί. Η ελληνική ομάδα που πέρασε σε αυτό το τελικό με τον καλύτερο χρόνο με 5.59.47 σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Από τον ημιτελικό πέρασαν επίσης οι Κινέζοι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Στο ρεπεσάζ οι Ολλανδοί και οι Δανοί. Βλέπουμε τα πληρώματα από πολύ κοντά, σε πόσο υψηλό ρυθμό κινούνται. Και πραγματικά το ελληνικό πλήρωμα δείχνει την κλάση σου και από τα πρώτα μέτρα έχει ξεχωρίσει. Ακριβώς. Στην διαδρομή νούμερο 1, 22,4 χιλιόμετρα την ώρα με 41 κουπιές. Και ο Ελευθέρης η θέση του επικόπου να δίνει το ρυθμό στους υπόλοιπους. Ελευθέρης Κόνσολας, Γιώργος Κόνσολας, ο Παναγιώτης Μαγδανής και ο Ασπύρος Γιάνναρος είναι οι τέσσερις Έλληνες αθλητές που θέλουν να υπερασπιστούν το χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο που πήραν πέρσι στην Κορέα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή η κούρσα θα είναι μια πολύ όμορφη κούρσα, γιατί από ό,τι βλέπουμε στα πρώτα μέτρα τα πληρώματα είναι όλα μαζί, είναι πολύ γρήγορα και το πλάνο είναι αρκετά εντυπωσιακό με όλους αυτούς τους αθλητές. Στην πρώτη διαδρομή η ελληνική ομάδα που χτίζει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς, από το είναι 25-42, περνάει πρώτη στα 500 μέτρα, δεύτερη είναι η ομάδα της Κίνας. Εδώ το ελληνικό πλήρωμα από αριστερά προς τα δεξιά, Γιώργος Κόνσολας, Σπύρος Γιάνναρος, Παναγιώτης Μαγδανής και Ελευθέρης Κόνσολας. Πολύ καλά πηγαίνουν και στην διαδρομή νούμερο 4 οι Κινέζοι, όπως και στο 5 οι Δανοί. Εδώ, έτσι πως είναι το πλάνο, δεν μπορούμε να δούμε την διαφορά, γιατί δεν είναι ακριβώς στην ευθεία. Ναι, ο στίφος από ό,τι φαίνεται διαγώνια, παρόλα αυτά φαίνεται. Εδώ είναι το ελληνικό πλήρωμα. Βλέπετε τους παγκόσμιους πρωταθλητές που θέλουν να υπερασπιστούν με τον καλύτερο τρόπο το περσινό τους χρυσό μετάλλιο. Η ελληνική ομάδα είναι πρώτη, με δεύτερος τους Κινέζους, τρίτος τους Δανούς. Μάχη για τέταρτη θέση μεταξύ Ιταλών και Γερμανών. Εδώ οι Κινέζοι. Με τους Λι Τιάν, Γουάν και Ντόγκ. Παίρνουμε και σιγά σιγά στο μέρο του στίβου που έχει πιο υψηλό κυματισμό. Τα πιο γρήγορα σκάφη και τα πιο μεγάλα δεν έχουν αντιμετωπίσει. Είναι τεράστια διαφορά που έχει χτίσει το ελληνικό πλήρωμα. Πραγματικά. Σχεδόν δύο σκάφη μήκος διαφορά. Οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Κινέζοι και οι Δανοί, παλεύουν για την δεύτερη και τρίτη θέση. Πάμε στα 1000 μέτρα. Πάμε στα μισά της διαδρομής, 2.50.52 για την ελληνική ομάδα. Περνάει πρώτη στο χιλιάρι, δεύτερη Κινέζη, τρίτη Γερμανή, τέταρτη Δανή, πέμπτη Ιταλή. Μέσα σε λιγότερο από 60 εκατοστά του δευτερολέπτου είναι η διαφορά των υπόλοιπων τεσσάρων πληρωμάτων. Ναι, αλλά το δικό μας πλήρωμα από ό,τι βλέπετε έχει πραγματικά χτίσει τεράστια. Δεν φαίνεται στην οθόνη. Ακριβώς. Είναι κάτι που βλέπαμε με τους Νεοζηλανδούς. Η εθνική ομάδα, βλέπετε και την διαφορά. 20,7 στα 20,9 χιλιόμετρα την ώρα με 36 κουπιές για την ελληνική ομάδα. Και όλα δείχνουν ότι θα πανηγυρίσουμε το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο. Θα περιμένουμε να τελειώσει και η κούρσα. Πιο γρήγορα αυτή την ώρα είναι η Γερμανία. Ακολουθεί η ελληνική ομάδα με τους Ιταλούς. Φανταστικά δεμένα σώματα των αθλητών μας. Πολύ είναι γυμνασμένη. Πολύ μεγάλη διαφορά για την ελληνική ομάδα. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Γερμανία και στην τρίτη θέση στην διαδρομή νούμερο 4 η Κίνα, από πολύ κοντά και στο 3. Οι Ιταλοί. Σαν να βλέπουμε μια ξεχωριστή κούρσα. Ακριβώς. Κάτι μας θυμίζει αυτό με τους Νεοζηλανδούς. Ναι. Στους δύο πρώτους τελικούς της σημερινής ημέρας. Όμως θα πρέπει να τελειώσει η κούρσα και να πανηγυρίσουμε. Είναι πολύ μπροστά η ελληνική ομάδα. Ασφαλώς.
1400 μέτρα μπροστά η ελληνική ομάδα με τους Γιώργο Κόνσολα, Σπύρο Γιάνναρο, Παναγιώτη Μαγδανή και Ελευθέρη Κόνσολα. Οι κάμερες είναι πάνω στους Γερμανούς. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν, βλέπετε την έκφραση. Ακριβώς, η ελληνική ομάδα περνάει πρώτη στο 1500 με 4.17.90. Καταπληκτική απόσταση. Δεύτερη είναι η Γερμανή, τρίτη Ιταλή, τέταρτη Δανή, πέμπτη Κινέζη. Η ελληνική ομάδα η οποία πάει για το χρυσό μετάλλιο, πάει για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, πάει για να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της που πήρε πέρσι στην Κορέα. Πετάει για την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Είναι εντυπωσιακή η κούρσα της ελληνικής ομάδας από το ξεκίνημα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους της και κάνει έναν υγιεινό περίπατο σε αυτό το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο τετραπλό σκιφ των ελαφρών βαρών. Η μάχη γίνεται για τα άλλα μετάλλια. Με Γερμανία, Ιταλία και Κίνα στο 2-3-4 σε αυτές τις διαδρομές. Βλέπετε εδώ τους Κινέζους. Η ελληνική ομάδα έχει χαθεί από το πλάνο μας. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση. Μένουν κάτι λιγότερο από 200 μέτρα για να πανηγυρίσουμε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Τίποτα δεν τους απειλεί. 100 μέτρα να φύγουν. Οι Γερμανοί φαίνεται ότι θα είναι αυτοί που θα πάρουν την δεύτερη θέση. Και στην τρίτη θέση η μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Ιταλούς και τους Κινέζους. Ελληνική ομάδα πάντα στην πρώτη θέση. Θα πάρει το χρυσό μετάλλιο, παγκόσμια πρωταθλήτρια, το τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών για την ελληνική ομάδα με τον Γιώργο Κόνσολα, τον Σπύρο Γιάνναρο, τον Παναγιώτη Μαγδανή και τον Λευτέρη Κόνσολα. Είναι τεράστια επιτυχία. Και εδώ ο Σπύρος έχει σηκωθεί όρθιος και πανηγυρίζει. Και όχι μόνο αυτό, από τις πρώτες κουπιές έδειξαν ότι δεν ήθελε να τους αμφισβητήσει κανένας. Πήραν μια τεράστια διαφορά και έφτασαν πολύ δίκαια, απόλυτα δίκαια στο χρυσό μετάλλιο. Πολύ μεγάλη επιτυχία, μία ακόμα για τα ελληνικά χρώματα. Λίγα λεπτά μετά το ασημένιο μετάλλιο της Κατερίνας Νικολαίδου, η ελληνική ομάδα με το τετραπλό σκιφ των ελαφρών βαρών πανηγυρίζει ένα χρυσό μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Δεύτερη Γερμανία με 5.45.65, τρίτη Κίνα με 5.46.69. Αλλά το ενδιαφέρον βέβαια το δικό μας είναι στο ελληνικό πλήρωμα που ήταν πράγματι εντυπωσιακό.